μία συνάντηση για να μοιραστούμε ιδέες, προτάσεις και ανησυχίες. Την ίδια μέρα που για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποδίδονται λειτουργικά δύο μεγάλες αναπτυξιακές διευρωπαϊκές οδικές αρτηρίες. Η Ιόνια Οδός από το Αντήριο μέχρι την Αλβανία και το τμήμα της Ολυμπίας Οδού από την Κόρινθο στην Πάτρα. Βεβαίως έχουμε τη μεγάλη εκκρεμότητα για το τμήμα Πάτρα Πύργος, Πύργος Καλό Νερό και Καλό Νερό Τσακώνα, που έχουμε μπροστά μας ένα νέο Γολγοθά μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως θετικά και με δημιουργική πολιτική. Σε ό,τι αφορά όμως τις δύο μεγάλες οδικές αρτηρίες, πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αρτηρίες αναπτυξιακές. Δεν τις είχαμε, τις έχουμε, είναι σύγχρονες πλημμυρικές και βγάζουν την περιφερεια Δυτικής Ελλάδος από την απομόνωση. Ωστόσο, οι δρόμοι από μόνοι τους ανάπτυξη δεν φέρνουν. Η επόμενη μέρα ποια πρέπει να είναι για την πολυπόθητη ανάπτυξη? Η επόμενη μέρα είναι θέμα σχεδιασμού όχι μόνο εθνικού, αλλά και τοπικού και περιφερειακού. Φυσικό αέριο, πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Το θέσαμε στον Πρωθυπουργό, θα το θέτουμε παντού. Το φυσικό αέριο, αν έρθει στην περιοχή μας, απαντά σε δύο κρίσιμα θέματα. Ένα, στην επιχειρηματικότητα που βελτιώνει το κόστος παραγωγής και στη μείωση του κόστους των νοικοκυριών. Δεύτερο μεγάλο θέμα, το τρένο επιτέλους να έρθει στο λιμάνι της Πάτρας και να πάει στην αρχαία Ολυμπία. Και βεβαίως ο προαστιακός που εκτελείται από μας από Πάτρα κάτω Αγαλιά, αλλά και ο προαστιακός από Μεσολόγγι Αγρίνιο. Είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις, φυσικό αέριο και τρένο, που έρχονται να συμπληρώσουν το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής μας. Από τον κύριο Τσίπρα, χθες είχαμε σαφείς δεσμεύσεις για αυτά τα έργα. Κοιτάξτε, η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τσίπρα ήταν ουσιαστική και παραγωγική. Εμάς μας δόθηκε η δυνατότητα να θέσουμε τα θέματα, η κυβέρνηση να τα ακούσει και βεβαίως υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον. Όμως δεν αρκεί μόνο το ενδιαφέρον, χρειάζεται ο επόμενος μήνας να κληθούμε επάνω, όπως συμφωνήσαμε χθες, να κλείσουμε τα θέματα της υπογειοποίησης, δηλαδή του τρένου στην Πάτρα και του φράγματος Σπύρου Παραπίδου. Είναι δύο κρίσιμα θέματα, παλιές εκκρεμότητες, τις οποίες δεν μπορεί να τις αφήνουμε άλλο. Να τις κλείσουμε τώρα, να πάμε σε έργα και τα έργα να τα αποδώσουμε. Να ρωτήσουμε τώρα κάτι σοβαρό.